Εγώ, παρά το ότι ήμουν εκλεγμένος προεδρεύων της Βουλής, μετά που με ελευθέρωσαν από την αμόχωση των πραξικομιδίων, ήμουν στο σπίτι μου στην Οδό Προδρόμου στη Λευκοσία, υπό κατοίκον περιορισμό, με φρουρούς κάτω από το σπίτι. Και μερικοί φίλοι έμεναν στο σπίτι μαζί μου για έναν είδος φρούρησης δική μου από τους φρούρους ένας ασύστησης. Ήρθε πάνω, θα ήταν απόγευμα, μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Ιωσήφ, σαν το Χριστόν το ξανασταυρωμένο. Εμένα με φάνηκε είναι εξαϊλωμένος. Είμαστε φίλοι από χρόνια. Ήταν ηρωική προσωπικότητα. Αυτό που έναν πρέπει να πει ήταν πραγματικά παλικάρι. Λεβέντης άνθρωπος, ήθος, χαρακτήρα, ευθύτητα, ανθρωπιά. Μου είπε θέλω να σου πω κάτι σοβαρό και όχι απλή κουβέντα. Είχε μαζί του σχέδια, χάρτες, κατάταξη μονάδων για να κάνει πραξικόπημα, αντιπραξικόπημα. Με στόχους, με ποιους άντρες και πόσους θα καταλάβαινε το ραδιοφωνικό σταθμό, ένα στρατόπεδο, το αρχηγείο. Και πραγματικά ήταν ολοφάνερο ότι είχε διαθέσει και χρόνο πολύ και μελέτη πολύ. Ήταν αυτό που λέει ένας οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο. Χρόνο εκκίνησης, χρόνο συμπλήρωσης. Κατά τη γνώμη του, σε λιγότερο από 12 ώρες θα είχε καταλάβει την εξουσία. Εμένα με ήθελε για να πει, όταν θα καταλάβει το σταθμό, να πω εγώ ότι ήταν εκ μέρους του Μακαρίου. Βέβαια, συζητήσαμε τουλάχιστον 4 ώρες. Θα σας διακόψω, κύριε Παπαδόπουλε. Εσείς τότε είχετε κάποιο είδους επαφή με τον Μακαρίο? Ναι, μια κυρία που δούλευε στη ΣΥΤΑ, παρά το ότι φρουρούσαν οι αξιωματικοί εξ Ελλάδος, έπαιρνε αυτή το τηλέφωνο του Μακάριου και μου έλεγε ο φίλος σας ο Γιώργος θέλει να σας μιλήσει. Και σχεδόν κάθε μέρα, αν όχι κάθε μέρα, μια την παράλληλη μιλούσαν με τον Μακάριο. Ίσως να ήμουν ο μόνος που είχα επαφή τότε μαζί του. Βάση περιπτώσει, οι θέσεις του Τάσου ήταν ότι η υπόθεση είναι, θυμώ τη φράση του, είναι σικέ. Επανειλημμένα είπε ότι είναι προδομένη υπόθεση. Ούτε επικοινωνίες, ούτε πυρομαχικά, ούτε οδηγίες, ούτε κανέναν σύστημα ανεφοδιασμού ή τουλάχιστον αναφοράς το τι ήταν να κάνουν. Ούτε από πού να φύγουν, ούτε πού να προχωρήσουν, ούτε θα μέναν στη θέση τους, ούτε τίποτα. Ήταν υπεύθυνος όλου του μετώπου προς τη μια μίλια και κατά την σχέδιο του που είχε μπορούσε να ελέγξει περίπου 1000 όπλα, όπως μου είπαν, διαφόρων τύπων, μερικά τεθωρακισμένα που θα χρησιμοποιούσε για το πραξικόπημα. Και συνέχεια έδινε παραδείγματα, θέλετε αποδείξεις, πώς ήταν συμφωνημένη η εισβολή και η κατοχή μεταξύ των ελληνικών στρατευμάτων εδώ και των Τούρκων. Βέβαια, πρώτα απ' όλα ήξερα ότι ο Μακάριος ήθελε εν πάση θυσία να μην υπάρξει αιματοχυσία, όχι αδελφικός πόλεμος σίγουρα μεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων. Δεύτερο, όπως είπα για το ίδιο, εάν όπως λες, είναι συμφωνημένη αυτή η πράξη, πράγμα που επίστευα και εγώ εν πάση περιπτώσει, ότι κάποια συνεννόηση υπήρχε, με την εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής πραξικοπήματος από σένα, από εμάς, θα οδηγήσει στην κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου από τους Τούρκους. Ή, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ήταν μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισβολής. Επέκτασης του προγεφυρώματος του το οποίο έχουν, για να καταλάβουν τα σχέδια τα οποία έχουν. Τα οποία, στο μεταξύ, λέγονται, δημοσιεύονται από ξένα έντυπα, έλεγαν ποιο ήταν το σχέδιο να τύλω. Και τελικά, βεβαίως, είπα και για τα
συνταγματικά. Είπαμε, στρατηγικός εκείνος, γιατί είπα, ο κύριος Σκληρίδης, ανέλαβε, όπως προηγεί το Σύνταγμα, στην απουσία, την προσωρινή απουσία του εκλεγμένου Προέδρου. Όμως δεν ήταν εύκολο να συζητήσει με αυτού του είδους επιχειρήματα με τον Τάσο. Ούτε συνταγματικά κατέλαβε την εξουσία, μου είπε, ούτε συμμορφώθηκε με τις πρόνοιες του Συντάγματος και πολλά από τα επιχειρήματα που σήμερα νομικοί και πολιτικοί λένε για τις ημέρες εκείνες, είτε άλλοι είναι ο Τάσος Μάρκο. Πάρα πολύ συζήτηση. Όπως σας είπα, έκαναμε 3-4 ώρες το απόγευμα. Ήταν αναστατωμένος ο άνθρωπος, υπερήλπος, άχρη θανάτου, όπως λέει, αλλά και αποφασισμένος. Στο τέλος μου είπε, όταν ήταν να φύγει, μου είπε επανειλημμένα ότι δεν επρόκειτο να φύγει από τη θέση του. Εγώ θα μείνω εκεί, τουλάχιστον, να σώσουμε κάτι από την τιμή αυτού του λόγου, την εφράση του. Να σώσουμε την τιμή των Ελλήνων αξιωματικών. Θα του είπε 10 φορές αυτή τη φράση. Δηλαδή δεν είχα αμφιβολία στο μυαλό μου ότι αποκλείεται να φύγει. Μου είπε δε και για μερικούς άλλους που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και έφυγαν. Ένας ομοβάθμιος του Κύπριος έφυγε, όπως μου είπε ο ίδιος, την προηγούμενη μέρα. Έφυγε. Εγκαταλείποντας και τους άντρες του για τις θέσεις του. Ήταν πιο βορεινά από τις θέσεις του Τάσου. Τον εκατέβασε από το τζιπ, τον εξυλοκόπησε και τον έβαλε να μείνει εκεί σε όρεγμα υπό τη φρουρά στρατιωτών. Το ξέρω, είναι αρκετά επώνυμος ο κύριος, δεν πρέπει από τον άνθρωπο. Τελικά μου λέει, αδέρφη μου, εγώ φεύγω, δεν πρόκειται να με ξαναδείς, μπορεί, αν θέλει ο Θεός, αλλά εγώ δεν θα φύγω από τη θέση μου. Και πήγε πίσω στην μια μίλη. Είναι εκ των υστέρων. Ένας μπορεί να λέει ότι ήταν μια παρορμητική ενέργεια, συναστηματική. Θέλω όσο πιο έντονα μπορώ να τονίσω. Ήταν σχέδιο μελετημένο. Σχέδιο το οποίο ήταν εφικτό από πλευρά στρατηγικής. Αλλά βεβαίως ούτε οι δικές μου οι προδιαθέσεις για αναζωπήρωση νέου φίλου σπαραγμού, δηλαδή θα είχε θύματα. Είχε κάτι πίνακες με τις στατιστικές του πόσες ποσοστία θα ήταν η απώλεια στην μια επίθεση, στην άλλη. Δεν μπορούσα εγώ να δεχτώ να αναλάβω ευθύνη για νέα τέτοια αιματοχυσία μεταξύ Ελλήνων. Αλλά κυρίως ήταν το επιχείρημα που σας είπα. Ότι επίστευα ότι οποιαδήποτε πολεμική αναμέτρηση εκείνη την ώρα, με το χάος που επικρατούσε από πλευράς δικής μας, θα είχε ως αποτέλεσμα αυτό που είναι αργότερα, την επέκταση του Αττήλα. Κύριε Παπαδοπούλε, επειδή έτυχε να μείνει μπροστά σε εκείνη τη συνάντηση, θυμούμαι σε μια στιγμή που ο μικρός σας γιος ο Νικόλας είχε πάει να πάρει το όπλο του Τάσου, του Μάρκου, και έβγαλε τη σφαιροθήκη. Ο γιος μου τότε ήταν 2 χρονών. Μόλις παντούσε. Είχαμε κάτσει στη βράντα για λόγους μεγαλύτερης μυστικότητας των όσων λέγαμε. Και είχε το αυτόματο του ακομπισμένο πάνω στο τοίχο της βεράντας. Και ο μικρός ήρθε και το περιεργάζεται. Το πήρε ο Τάσος, έβγαλε τη σφαιροθήκη. Έκαμε για να δει αν είχε σφαίρα μέσα στην κάνη από το όπλισμα. Μου λέει, άστο να το κρατεί. Πιάσ' το γέμουλε του, πιάσ' το. Όπως πάμε, φοβούμαι, πρέπει εσύ να μάθεις κάποτε. Προφητικά τα λόγια. Αγιός μου έκανε τη θητεία του, το στρατό, ένα τόσα χρόνια και ναι, χρειάζεται να μάθουμε το όπλο. Ήταν συγκλονιστική η συνάντησή μας. Τον ήξερα βέβαια από πολύ παλιά. Περίπου το 1958, ο Διγενής είχε αποφασίσει να χωρίσει την Κύπρο σε 6 μεγάλους τομείς. Δεν ήταν τομιάρχης της Κυθρέας,
ήταν ένας από τους τέσσερις συντονιστές που ήρθαν ως απόφοιτοι του της σχολής των Ευελπίνων και είχε αναλάβει όλη την περιοχή από τα σύνορα της Λευκωσίας, του τομέα της Λευκωσίας μέχρι τις παρυφές των τομέων της Καρπασίας και του Βαρουσιού. Όλη άλλη περιοχή ήταν κάτω από το συντονισμό του Τάσου. Πριν τον προωθήσω στο κέντρο του, είναι εκεί που είχαμε πρώτη φορά τον είδα, πρώτη φορά... Δηλαδή γνωρίζεστε από την εποχή του αγώνα της ΕΟΚΑ με τον Τάσο. Ναι, 58. Μάλιστα, υποτίθεται ότι είχαμε ψευδόνυμα και ο ένας δεν ήξερε ποιος είναι. Εγώ δεν ήξερα ποιος είναι. Αλλά εμένα, εκεί που έμενα στο σπίτι μου, έμενα, μου έλεγαν το όνομα μου. Μόνο μια ημέρα δεν είπε τίποτα. Μετά από 2-3 μέρες δηλαδή, άτε. Και είμαστε και συνονόματοι. Πρώτη φορά να ξέρω, ας πούμε, ότι είχαν το ίδιο όνομα. Μετά τον έξα στο 63, έχει πει κάτι ο κύριος Τσανκάρης προηγουμένως. Πλήρες χάος επικρατούσε και τότε. Χρειάστηκε να γίνει μια άλλη επιχείρηση, να ενισχύσουμε μερικούς εθελοντές, όλοι οι εθελοντές που εμάχονταν εναντίον της τουρκικής αντασίας, που ήσαν οχυρωμένοι πάνω στον μήλο του Σεβέρη, όπως ήταν γνωστός, τα αλευροποιεία του κυρίου Σεβέρη. Ήταν μια ομάδα από 12, αποκομμένη, χωρίς πυρομαχικά, περικυκλωμένη από τουρκικές συνοικίες. Πώς σε 3 ώρες κατόρθωσε να ετοιμάσει ολόκληρο λόγο 100 ανθρώπους, να εξασφαλίσει τον οπλισμό τους, αρπάζοντας όπλα από Έλληνες αξιωματικούς που δεν τα είχαν. Ένας από τους οποίους ήταν ο αργότερα αφανής δικτάτορας της Ελλάδος, ο Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στη Λευκωσία, ο συντονιστής. Τον έδεσε, μάλιστα, για να του πάρει τα όπλα. Τον έδεσε να δώσει ο Μάρκο. Τα χέρια του έτσι πίσω. Εμένα σε ένα σπίτι κάπου εκεί στην οδό με το Χίου. Πήγε με τους άντρες. Βέβαια, αντιμετώπιζε συνέχεια ακροβολιστές, αντίσταση, Τούρκους ενόπλους. Έδωσε βοήθεια στους ανθρώπους πάνω στους μήλους. Έφερε πίσω μαζί του περίπου 150 Τουρκοκύπριους. Και... Εννοείται Τουρκοκύπριους μαχητές. Και μαχητές και μάχους. Μάλιστα. Εχμαλώτους. Μάλιστα. Όπως δίνοντας με αναφορά οι άλλοι που ήταν μαζί του, όπως και ο ίδιος. Με απειλή να εκτελέσει τους άντρες του, αν έστω επήραζαν έναν Τούρκο. Είτε μαχητή, είτε γυναικόπαιδο. Λέγοντας σε όλους, εγώ είμαι στρατιώτης του ελληνικού στρατού και δεν επιτρέπεται ούτε βιοπραγία, ούτε με κανέναν τρόπο να βασανιστούν αυτοί που είχε συλλάβει στην εκπρόσωπη της επιχειρήσεως του. Παναλαμβάνω, το ήθος του είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Το όσο τον έξερα όλα αυτά τα χρόνια που τον έξερα. Δεν είχε σχεδόν συζήτηση που έγινε το Διεθνικό Συμβούλιο σχετικά με την τότε οργανωμένη αδύναμη αρχικά εθελοντικά, αργότερα την Εθνική Φρουρά, που δεν ήταν πάντα το όνομα του Τάσου του Μάρκου, είτε να αναλάβει ως υπεύθυνος προς τον Μακάρο, ενώ μεταξύ των υπουργών, και ποτέ δεν ελέγχθηκε. Είχε, όχι ότι φοβάται, πάντα θα έλεγε για εκείνους που ήταν αρχαιότεροι του στην υπηρεσία, τονίζοντας πόση σημασία έχει για το στράτευμα, η ιεραρχία και η αρετή των συστρατιωτών του. Αντί να λέγει για τα δικά του, έλεγε για τον κάθε ένα από τους συστρατιώτες του τι αρετές είχε, μεγαλοποιώντας κάποτε ίσως τις αρετές των άλλων, ένα και δύο αυτού. Και όπως σας είπα, τη φορά που τον είδα στο σπίτι μου, με αυτό το σχέδιο, επιμένοντας ότι αφού παράνομα έγινε το πραξικόπημα στην Κύπρο, αυτός ήταν στρατιώτης τότε του Κυπριακού στρατού, ήταν το καθήκον του να ανατρέψει με τα όπλα το πραξικόπημα το οποίο είχε γίνει. Χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια από μέρος μου για να τον αποτρέψω από την εφαρμογή του σχεδίου του. Αλλά μένει ανεξίτηλο στη μνήμη μου η ήρεμη αποφασιστικότητα, αν θέλετε, του απέλπιδα. Εγώ θα πάω στη θέση μου
και θα μείνω. Αργότερα που σαν συνομιλητής ασχολούμαι και με τα θέματα αγνωμένα, έκανα μερικές έρευνες, βέβαια μαρτυρίες αβέβαιες, τίποτε το επισημοποιημένο. Είχα μαρτυρίες ότι εθεάθηκε έξω από την Κυθρέα, μετά που κατέρευσε το μέτωμα. Αλλά δεν ξέρω, ούτε μπόρεσα να τις επιβεβαιώσω, ούτε νομίζω ότι... Θέλω να σας πω ότι υπήρχαν και άλλες τέτοιες μαρτυρίες. Ήταν, εκτός ότι ήταν ο ομορφάνθρωπος ψηλός, δεν ήταν πρόσωπο που εύκολα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος. Ήταν και καστανόξανθος, μάλλον προς το ξανθό, που δεν είναι συνηθισμένο χρώμα για Κύπρο. Σαν αρχαιοθεός, λέγεται. Μάλλον, ήταν σαν Απόλλωνα. Δύο-τρεις περιπτώσεις μου μίλησα για ξανθό και για πληγωμένο. Όμως, ερευνώντας παρακαλώ, είχε μια παράξενη προφορά μισοελληνικά, μισοκυπραϊκά. Δεν μπορώ, εγώ είχα δει και τη σύζυγο του επανειλημμένα. Αισθάνομαι, είναι έναν είδος σαν αμαρτία να πω ή ξέρω ότι ζει ή πιστεύω ότι πέθανε. Αν μπορεί κάποιος να κάνει μια πρόβλεψη, όχι πρόβλεψη, μια διαπίστωση, ποια θα ήταν η πιθανή αντίδραση, εγώ διακινδυνεύομαι από ποτέ, μα ποτέ δεν θα παραδομνόταν ο Τάσος. Που δεν είναι λόγο. Ή σκοτώθηκε ή πληγώθηκε και πέθανε, αλλά σίγουρα ποτέ. Δεν θα έπεθανε και στα μόνος χέρια του. Τους. Και άοπλος δεν θα δεχόταν να παραδοθεί. Από όσον τον εγνωρίσετε, κύριε Παπαδόπουλε, με ποιον θα παρομοιάζετε τον Τάσον τον Μάρκο? Τώρα που μιλούσε ο φίλος, εγώ σκεφτόμουν αυτά πολύ. Εγώ το θεωρώ ένα από τους ιδανικότερους αγωνιστές. Θα τον κατέδασα ένα μείγμα μεταξύ δύο που θεωρώ από τους πιο ιδανικούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ, τον Ζάκον και τον Μάρκο τον Τράκο.